όσοι βρισκόμαστε σήμερα εδώ και είμαστε πολλοί, έχουμε ξεκάθαρο ότι βρισκόμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Γιατί η ιστορία για την Παλαιστίνη, όπου μακελεύεται και ξεκυρίζεται ένας λαός, δεν έχει δυο σωστές πλευρές. Είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας, γιατί εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας σε ένα πολύπαθο και εξελιχθωμένο λαό. Ένα λαό που εδώ και 75 χρόνια παλεύει για την ελευθερία του, για το δικαίωμά του να ζει σε ένα ελεύθερο κράτος. Δυστυχώς η ελληνική κυβέρνηση βρίσκεται στην απέναντι πλευρά της ιστορίας. Στηρίζει το δολοφονικό κράτος του Νετανιάχου. Ο Πρωθυπουργός χαριετίζεται με το χασάπι του Ισραήλ, τον Νετανιάχου. Η Ελλάδα δυστυχώς δίνει γη και είδωλ στους Αμερικάνους, στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να αναρμοθετούν την ελευθερία και τη ζωή των Παλαιστινίων και όλων των λαών της Μέσης Ανατολής. Είναι μεγάλη συμμετοχή, γιατί είναι ένα θέμα που ενδιαφέρει το λαό της Αιγύπτου, είναι ένα θέμα που είναι κοντά στη γειτονιά του, είναι ένα θέμα που τον αφορά, γιατί υπάρχουν εδώ πέρα στη βάση κυρίως της Ούντας που από αυτή εξοδρώνται βία και αεροπλάνα εναντίον άλλων λαών, ειδικά τώρα του λαού της Παλαιστίνης, ο οποίος σφαγιάζεται καθημερινά από το κράτος δολοφόνων του Ισραήλ. Δεκάδες φορείς σε σωματεία από όλο το Λασίθι, το ανατολικότερο άκρο της Κρήτης, έχουν πάρει απόφαση για μαζική συμμετοχή σήμερα εδώ, ώστε να καταγγείλουμε τη σφαγή που διαδραματίζεται αυτή τη στιγμή στη Γάζα. Απαιτούμε καμία εμπλοκή της χώρας στα υπεριαλιστικά σχέδια της περιοχής. Ζητάμε ίδρυση τώρα του Παλαιστινιακού Ανεξάρτητου Κράτους στα σύνορα του 1967, σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΟΗΕ.